διότι ο κάθε άνθρωπος να συναντά έναν άλλον άνθρωπο, περισσότερο έναν γέροντα, έναν άγιο, έχει προσωπική άποψη και προσωπική πείρα, που μπορεί να διαφέρει από τον διπλανόν του και από τον συνάδελφό του, ας πούμε. Νομίζω ότι εκείνο που χαρακτηρίζει τους Αγίους Πατέρας είναι, εντάξει, οι μεγάλες αρετές, αγάπης προς τον Θεό, ταπείνωσης κτλ. Αλλά πρώτον ότι ο κάθε ένας από αυτούς διατήρησε την προσωπικότητά του. Άλλος χαρακτήρας ήταν ο γέροντας Παΐσιος, άλλος ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, άλλος ο γέρο Πορφύριος, άλλος ο γέρο Σοφρόνιος, άλλος ο γέρο Ιάκωβος. Δεν ήταν όμοιοι, αλλά ήταν ο καθένας αυτός που ήταν. Καθαρισμένος από τα πάθη και την αμαρτία, αλλά αυτός που ήταν. Με τα δεδομένα της ηλικίας τους, των γνώσεων τους, της καταγωγής τους, της εποχής τους και όλα αυτά. Μετά οι άνθρωποι αυτοί χαρακτηρίζονταν, κατά τη δική μου έτσι εμπειρία, από μια μεγάλη ισορροπία. Ήταν πολύ ισορροπημένοι άνθρωποι. Δεν ήταν ανισόρροποι. Ήταν πολύ ισορροπημένοι και πολύ φιλάνθρωποι. Δεν σέβαλαν σε διλήμματα. Αντίθετα, σε έβγαζαν από τα διλήμματα. Ούτε σου παρουσίαζαν έναν Θεό που θα σου ήταν πρόβλημα πλέον, αλλά ένα Θεό ο οποίος ήταν λύση όλων των προβλημάτων. Γι' αυτό και έτρεχε ο κόσμος κοντά τους, γιατί ξεκουράζεται ο κόσμος. Δεν πήγαινε ο κόσμος κοντά τους και να φεύγει προβληματισμένος και κουρασμένος, αλλά έφευγε ξεκούραστος και ανάλαφρος. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν να έχουν και τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά να συγκαταβαίνουν και στις δυνατότητες εκάστοτε ανθρώπου και να ξέρουν πώς μπορούν να οικονομήσουν μια ψυχή, τι μπορεί να κάνει εκείνος ο άνθρωπος, πώς μπορεί να το κάνει εκεί που βρίσκεται. Δεν αποφαίνονταν ο καθένας με τα δικά του δεδομένα. Δεν έλεγαν ότι κοίταξε, εγώ είμαι ερημίτης και για να γίνεις όπως θέλω εγώ πρέπει να γίνεις σαν εμένα. Έμπαιναν εκεί που είσαι εσύ, όχι εκεί που είναι εκείνη. Γενικά νομίζω ότι εκείνο που με το πέρασμα των χρόνων είδα είναι ότι όλα όσα έκαναν τους έφεραν σε ένα αποτέλεσμα μιας τελειότητας, εν Χριστώ τελειότητας, που δεν έχει καμία ανακρότητα, αλλά μια μεσότητα, μια απέραντη ισορροπία και ειρήνη. Δεν είχαν οξύτητες στον εαυτό τους. Ήταν ένα πράγμα, ας πούμε, πεντακάθαρο, ένα πράγμα σαν μια γαλινεμένη θάλασσα, ας πούμε, που τη διαπλέεις με μεγάλη χαρά. Δεν είχαν οξύτητες οι άνθρωποι αυτοί. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο, φταίμε εμείς που βιώνουμε την μιζέρια μας και τη βγάζουμε και προς τα έξω. Σαν συνέχεια των προηγουμένων που έλεγα για τους Αγίους Ανθρώπους, οι Άγιοι Άνθρωποι ακριβώς μας δείχνουν την εικόνα του τελείου εν Χριστώ ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν αρμονικοί, ήταν ισορροπημένοι. Δεν ήταν χαζοχαρούμενοι. Δεν σου έδιναν την εντύπωση ότι αυτό είναι χαζοχαρούμενο, είναι αφελή. Είναι άνθρωπο ο οποίο περπατά στα σύννεφα, δεν είναι συμπροσγειωμένο. Δηλαδή ούτε εκείνο είναι καλό. Δηλαδή δεν είναι όμορφο πράγμα και η χαζομάρα, α πούμε. Και η αφέλεια και η αλαφρότητα και η κουφότητα. Όπω δεν είναι όμορφο πράγμα και εκείνη η απεσιοδοξία και εκείνη η μιζέρια όλη. Οι Άγιοι, την ίδια ώρα που επενθούσαν για τον πανανθρώπινο πόνο, την ίδια ώρα ήσαν εύχαρις, ήσαν άνθρωποι γλυκύτατοι που αγκάλιαζαν τους πάντες. Δεν ανέχονταν σκότος στην ψυχή του ανθρώπου. Να μου πεις τώρα, αυτό είναι εύκολο για όλους μας? Όχι, σίγουρα έχουμε πορεία μέχρι εκεί. Δεν είναι εύκολο, ούτε κάτι προσποιητό. Δηλαδή να πω, ας πούμε, πώς ήταν ο γέροντας Εμιλιανός, να τον προσποιηθώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσεις και εσύ από το δρόμο που πέρασε ο Εμιλιανός. Και πρέπει να είσαι και Εμιλιανός. Γιατί αν δεν είσαι Εμιλιανός, θα γίνεις ένα κακέχτυπο, θα γίνεις μια κακή απομίμηση. Πρέπει να βρεις τον εαυτό σου. Εσύ δεν είσαι Εμιλιανός, είσαι Ανδριανός, είσαι Αθανάσιος, είσαι Ιγνάτιος. Θα γίνεις αυτό που είσαι, με τα δεδομένα που έχεις.
Απροϋπόθετα θα αφήσει τη χάρη του Θεού να εργαστεί στη ψυχή σου. Νομίζω ότι το σακάτεμα και η πορτοποίηση της ανθρώπινης προσωπικότητας δεν ανήκει στον χώρο του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο διασώζει το ανθρώπινο πρόσωπο, δεν το πορτοποιεί. Αφαιρεί τις τοξίνες και τα πάθη και την αμαρτία, αλλά διασώζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και αυτοί οι Άγιοι αποδέχονταν εύκολα τους άλλους. Ακόμα και εγνωσμένους ανθρώπους εμπαθείς και αμαρτωλούς, τους δικαιολογούσαν σε τέτοιο βαθμό που νόμιζες ότι είναι Άγιοι στο τέλος. Ο Γέρο Παΐσιος, ας πούμε, ούτε και το διάβολο δεν ήθελε να τον προσβάλλει και δεν τον έλεγε διάβολο. Ποτέ δεν τον έλεγε διάβολο. Το έλεγε το καημένο το αγκαλάκι και νόμιζε ότι είναι το καημένο το αρκουδάκι, ας πούμε, που είναι ένα αρκουδάκι που παίζεις μαζί του και είναι τόσο καημένο και χαριτωμένο. Το καημένο το αγκαλάκι ήταν. Ενώ ακούσει κάτι άλλο, είναι τρισκατάρατος, ο παμπώνυρος, να πάει νομίζω στην κόλαση να βράζει, να κοχλάζει. Για τον γέροντα ήταν ένα καημένο πράγμα, ας πούμε. Και μια φορά προσευχόταν γι' αυτό και πήγε, του έβγαλε τη γλώσσα και του έκανε πράγματα. Λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, τι έκαμε αυτό το καημένο, ας πούμε. Ή όταν πηγαίναμε και του λέγαμε για διάφορα πράγματα που γινόντουσαν στο Άγιον Όρος ή για πατέρες που είχαν μια ζωή αμελή, έβρισκε τέτοιους τρόπους να δικαιολογεί και λες, μα κύριε, λες, τελικά αυτός είναι Άγιος. Και τους δικαιολογούσε και σου βάζε και καλούς λογισμούς και έβρισκε και τα καλά τους. Και σου λέγε, εντάξει, μην κοιτάς αυτό το σημείο. Έχει τόσα άλλα καλά αυτός ο άνθρωπος, που αυτό είναι ελάχιστο μπροστά στα καλά τα πολλά που έκαμε. Γιατί ο ίδιος ήταν άνθρωπος τέτοιος. Όπως βλέπει ο Θεός τους ανθρώπους, όχι όπως βλέπουμε εμείς. Και το κλάμα ακόμα το ονόμασα Χαροποιών. Έτσι. Και γιατί το είπε αυτό, φαντάζομαι, υπολογίζω με τις ψυχές μου δυνάμεις, ότι το πένθος και τα δάκρυα καθαρίζουν τον άνθρωπο. Και ήταν και καθαρμένος. Ήταν καθαρμένος, δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ όταν τον εγνώρισα τον γέροντα Σοφρόνη που πήγαμε με τον γέροντα τον Ιωσήφ, πραγματικά είπα μέσα μου ότι αυτός είναι η εικόνα του τελείου ανθρώπου. Τέλειος. Έτσι μου φάνηκε. Αυτή ήταν η δική μου προσωπική αίσθηση σε αυτού του ανθρώπου. Οι Άγιοι δεν είναι χαζοχαρούμενοι, ούτε ανέσθητοι στον πόνο των ανθρώπων. Βιώνουν τον πόνο. Βιώνουν όλη την αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Αλλά επειδή είναι υγιείς πλέον, τα χειρίζονται όλα όπως ο Θεός. Ο Θεός δεν βιώνει τον πόνο των ανθρώπων, τα βλέπει έτσι αναίσθητα. Γιατί δεν τον πιάνει η κατάθλιψη, απεινή χάπια. Γιατί είναι Θεός. Γιατί τα βλέπει άλλος πώς. Γιατί έχει άλλη άνεση. Κινείται σε έναν άλλο χώρο. Που δεν είναι χώρος που αρνείται την πραγματικότητα, αλλά την βλέπει μέσα στην πορεία της πρόνοιας του Θεού. Και λέει ότι κοίταξε, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ο Θεός είναι μεγαλύτερος αυτών των πραγμάτων. Δεν θα αφήσει ο Θεός τον κόσμο. Και ότι δεν είμαι εγώ που θα σώσω τον κόσμο, αλλά ο Θεός θα σώσει τον κόσμο. Και δεν αγωνιούν, ας πούμε, ούτε τους πιάνει, ξέρω εγώ, πανικός. Τα πάντα με εμπιστοσύνη στο Θεό.